Θα πλύνει κανένας άλλος καμιά φορά. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Σου παρατήσω και να φύγω. Θα καθαρίσετε το τραπέζι τουλάχιστον που είναι κόλλος. Έχω σοβαρά πράγματα να κάνω. Εδώ δεν έχει ένα πλάσ κάτι. Όχι. Ναι, δεν έχουμε εμείς. Είχε διάφορα σκατουλάκια, αλλά εμείς δεν τα έχουμε. Έχει ένα πλάσ. Όχι, το πλάσ 100 είναι αυτό, ολόκληρο. Το βάλαμε εκεί, σε μια έκρηξη. Σε λέγα μας. Το ελικοπτεράκι το βάλε εδώ, Θανός. Πάρε μόνο το πλάσ και βάλε. Όχι, δεν χρειάζεται. Θα πρέπει να μας πεις την ιστορία του παιχνιδιού. Πού ρε. Κάποιος είχε πολύ χρόνο. Τα αυγά θα τα κάνουμε μέσα στο τσουρέκι ή μέσα στη μαγειρίτσα. Τα αυγά τα κόκκινα. Τι σχέση έχει μαγειρίτσα με τα αυγά, ρε. Το τσουρέκι σχέση έχει μόνο. Τα παραδοσιακά τσουρέκια έχουν καρφωμένο ένα αυγό πάνω. Τα παραδοσιακά τσουρέκια που εμείς θα το κάνουμε με σοκολάτες. Ακριβώς. Και τι θα το κάνει πασχαλινό ένα καρφωμένο αυγό. Κοίτα εδώ, δεν θα ταιριάζει με τα μεσημέρι. Θα ταιριάζει με την πουνιά που θα πας. There is no turning back, ήταν. Όχι, βγαίνω πανεύκολα. Βγαίνει για την πούτσα σου. Ποιος γαμάει εδώ, μαλάκες, ο μυρογνωμόνιος. Από δεν έχει πόδια αυτό. Και σε τείχουν πολύ ωραία, κοίτα αυτά. Ποιος γαμάει εδώ. Δεν έχει μια κόκκινη σειρά. Έχει μια κόκκινη σειρά. Έχει κόκκινη σειρά, φούλη, δεν έχουμε βάλει. Αυτή θα κάνουμε. Την κόκκινη σειρά. Ποιος γαμάω, ποιος χυνώ. Εδώ κάτω, ποιος λέω εγώ. Να τα ρίξω αυτό εδώ. Θα πάρει τρελό μπούλο το ελικοπτεράκι. Όχι, είναι κράτο. Και πώς θα βάλουμε, ρε μαλάκα. Βάλε δύο αριστερά. Θα το πήξεις τώρα, ρε. Θα πήξω του μουνίσου, ρε μαλάκα. Θα τα βγάλουν τα λεφτά του σακολά αυτοκόλλητα. Δώσε το τσιμπουκίνι να κολλήσει κανένα. Τα πάει, ναι, τσιμπουκίνι. Όλοι στραβά τα βάλανε. Δουλεύει αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Δεν ήξερε. One step at a time. Αυτό ξέρει τι θέλει, λίγο πιο εδώ. Είναι αστείο που δίνετε τόσο effort σε ένα ψυγείο ενώ όλη η υπόλοιπη κουζίνα είναι ό,τι να είναι. Ρε τι φτιάχνει το παιδί, κάνει προσπάθειες. Και δίπλα έχει ένα μαύρο μου μωρό και ένα άλλο με σάλτσα στο στόμα. Για το κάνω εδώ. Ενώ τεράκια τα αρχιδιές δεν είναι. Να βάλω ένα μεγάλο και ένα μεγάλο. Έχει μόνο δύο χρώματα. Κόκκινο μαύρο. Από το μεγάλο. Αχα, μαύρο μαύρο. Αυτό θα κάνω, τι νομίζεις που πάμε. Πάρ' το. Ποιος είμαι, ποιος συμμετρίας ρε μαλάκα, ε. Είμαι η συμμετρία προσωποποιημένη ρε μαλάκα. Η συμμετρία της έκανε μάγια μια πριγκίπισσα σε μια εταιρεία της Disney και βγήκε ο Μαλιάτσης. Είσαι τόσο συμμετρία που είσαι σχεδόν συμμετέσσερα. Λοιπόν τώρα με εκνευρίζει αυτό το γνάσκα όπως είπε. Έχει λύθει ο κόλο τσιμπουκίδης, έχει δίκιο. Λοιπόν, το επεισόδιο Τσουρέκι, πέστε τη μέρα των γενεθλίων μου προβολή. Αλήθεια, στα αρχίδια μου. Περίμενε, εγώ δεν είμαι έτοιμος. Θέλω να κάνω λίγο γιόγκα και διαλογισμό. Κάνω να δείτε όλοι σας. Κάτι έτσι είναι χειρότερο ακόμα. Λέει. Ναι. Ναι, ρε. Είναι το μουσάκι που είχε ατύχημα, ο ιδιοκτήτης. Μουστράκα, ρε. Κάνω ζέσταμα τώρα, μην το περνάω. Ετοιμάζομαι για μετά. Άρη, μα λέγα το τέτοιο. Το ύφασμα από το τυρί το έχεις κάπου. Μαλάκα. Α, το τουλπάνι, ε. Και είναι πολύ σπάνιο αυτό, είναι πολύ παλιό, παραδοσιακό. Τι λέτε μόνο ψεύδι που είναι σπάνιο. Ναι, ναι. Όχι το συγκεκριμένο, δεν είναι πάρα πολύ παλιό. Έφτιαχνε η μπουμπουλίνα τυρί με αυτό. Σκάση, η γιαγιά μου έφτιαχνε. Είσαι ηλίθιος. Η γιαγιά ήταν η μπουμπουλίνα. Σκοπαγόρι, δεν είναι η γιαγιά μου που μπουμπουλίνα τη λέει, ρε μαλάκα. Άνοιξε πέτρα. Εσύ ήταν η γιαγιά μου. Αλλά θα βάλω το κεφάλι σου. Ναι. Θα βρωμάς 6 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς βρωμάγε ρε. Βελτιώθηκε η μυρωδιά του. Είπε με αυτό το μουστάκι. Δεν είναι σαν το Super Mario. Ναι. Τρέχει. Το έχουμε και πάμε. Με βάλαν μέσα γιατί τη σκότωσε. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Περιμένουμε για λίγες μέρες μέχρι να έρθει το τσουρέκι. Γεια σας. Κόφτε. Τα φαγητά του Πάσχα γαμάνε. Το έχω πει και παλιότερα. Είναι πολύ καλύτερα τα φαγητά των Χριστουγέννων. Είναι πιο βαρβατήλα. Λέει βαρβατήλα και μαζεύει σπόρου κόλιαντρου από το τραπέζι και μετά πρέπει να καθαρίσει. Αλλά είναι ρε παιδί μου, άλλη φάση το αρνί τώρα, άλλη γαλοπούλα. Το αγαπημένο σου ποιο είναι.
Το αγαπημένο μου είναι το αρνί σούβλας, τέλος. Όλο το χρόνο, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είχα πάει παλιά ένα ταξίδι στη Μογγολία και έτρωγα αρνί πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, απογευματινό και ενδιάμεσα. Τρώνε αρνί όλη μέρα, ήταν γαμάτα. Βαρέθηκα να καθαρίζω, να καθαρίσει κανένας άλλος. Όχι. Ωραία περνάω τα γενεθλιά μου. Μπράβο. Πλάκα σας κάνω. Μόνο η προβολή είναι ανήμερα των γενεθλίων. Το επεισόδιο γυρίστηκε άλλη μέρα. Αλλιώς δεν καθάριζα, να ξέρετε. Παιδιά, μέχρι να θεωρία σου αυτό. Έκοψες. Όχι. Αφού αυτό. Είναι ωραία αυτό. Όχι, εγώ δεν προσέφηκε. Άστο ωραία. Άστο ωραία. Παναγία μου. Ωραία, κράτα λίγο τη σακούλα ρε εσύ, να σκαρύνει. Δεν μπορώ τώρα. Καλή μόνη. Δεν μπορώ, αλλά μπορώ να πάω να γαμηθείς άμα θέλεις. Oh. Απ' το λιζοί, μας πέτρεσε στο δρόμο και να κρύβει. Ποιος τραγούδα είναι τη σκέψη σου. Να ζήσεις ηλία και χρόνια πολλά. Πόπο ρε μαλάκα! Δεν θέλω να το καταπιώ! Και πέφτει. Έτσι, σας έχω. Τέλεια. Γαμίστε το, παιδιά. Τώρα και εγώ με να δοκιμάσω και εγώ. Παιδιά, γαμίστε του τη μάνα! Γαμίστε το.